Δημήτρης Βερβεσός, γνωστός σε όλους, σύμφωνας, ποδοστρωτήρας, πάντα ευχαριστώ, και νομίζω και απόψε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, πρωτίστως συντρόφισσες και συντρόφοι. Όχι με αυτούς που τρώμε μαζί, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, με αυτούς που πορευτήκαμε μαζί. Ήρθα εδώ και ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Λούκα Γκατσίλη που μου κάνει τιμή να μου δώσει το λόγο να μιλήσω για λίγο, και το Μάκη. Γιατί έχω από το 12 που έχω φύγει από τις κομματικές διαδικασίες του χώρου, δεν έχω ξαναμιλήσει πολιτικά. Συνήθως μιλάω συνδικαλιστικά. Όσο συνδικαλιστικός λόγος είναι πολιτικός, είναι μια πολιτική τοποθέτηση. Στο βαθμό όμως που απέχω από την κομματική αυτή διαδικασία που ακολούθησα χρόνια, μου έλειψε λίγο και ήταν ευχάριστο να σας δω και να μιλήσουμε. Είμαι εδώ για να τιμήσω τη μνήμη του ανθρώπου, όχι του πάτερα, της καρδιάς μου. Το Μάκη δεν είχε συναισθηματική και προσωπική σχέση. Του ανθρώπου του μυαλού μου ήταν πάντα αυτός που με ερέστηζε και με έβαζε πάντα να σκέφτομαι σε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχα στο μυαλό μου πάλι. Διάφοροι φίλοι μου λέγανε από τότε που έφυγα από το Πανεπιστήμιο και γνώρισα τον Μάκη, ότι έκανα, αλλά έχω κάνει πολλά λάθος. Το μεγαλύτερο μάθημα λάθος που έκανε ήταν πήγε τον Αρσένη. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο σωστό πράγμα που κάνει στη ζωή μου είναι που έχω πάει με τον Μάκη Αρσένη. Και αν μπορούσα να πάω, θα πάει. Ευχαριστώ εμάς αυτούς τους συντρόφους που με διέγραψαν το 1985 από το κομματική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Αφενός γιατί με βόλησαν να γίνω πρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου και όχι κάποιος δημόσιος υπάλληλος, το διορισμένος δικηγόρος σε κάποιο δημόσιο τομέα για να απολαμβάνω σήμερα τους καρπούς αυτής της δημοσιοπαλλικής μου σχέσης, η Ιωνή Δημοσιοπαλλική. Και αφετέρου γιατί με βοήθησαν να γνωρίσω τον Μάκη Αρσένη μια ώρα αρχίτερα, στα 22-23 μου χρόνια. Με τον Μάκη δεν είχα ποτέ καμία οικονομική εξάρτηση, προσωπική σχέση, ούτε κανένα παρέα. Ξέρω όπως του έλεγα, πρόεδρε, έφυγα πριν από σένα στο ΠΑΣΟΚ, οπότε με ακολούθησες. Ανήκαμε σε μια γενιά ανθρώπων που ήμασταν στη γενιά που είχαμε ενταχθεί στη γενιά των στελεχών εκείνης, που δεν μπορούσε να μας ικανοποιήσει η αριστερά με τα προτάγματα και τις αδυναμίες και τα διλήμματα και τα προβλήματα που είχε, τα οποία τα κουβαλούσε από την ιστορική τα του 45-49. Σε αυτούς που ψάχναν μια ιστορική δικαίωση απέναντι σε έναν κόσμο που ένιωθε να είναι στην απέξω της κοινωνικής διαδικασίας, αυτή η μη προνομιούχη Έλληνες, και τον οποίο μας συνέγερε και μας συγκλώνησε ο πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Πανδρέου. Ενταχθήκαμε στο ΠΑΣΟΚ τότε από τα μαθητικά μας χρόνια, ήμασταν στον κόσμο αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στην περιβόητη δεύτερη και πέμπτη σύνοδο, αυτού που πιστέψαμε στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, αυτού που πιστέψαμε ότι μπορούν να οικοδομήσουν μια άλλη Ελλάδα, σε αυτά που μας έλεγε τότε ο Ανδρέας Πανδρέου, οι οποίοι μπήκαμε σε αυτή τη μάχη, τη δώσαμε μέχρι το 85 και Νικηφόρα, μέχρι τότε αν θυμάμαι, σε όλες τις μάχες που δώσαμε. Όλοι άθλοι, μαζί με τον Ανδρέα Πανδρέου και εμείς πολύ απλοί, τελευταίοι τροχοί της αμάξης. Και φτάσαμε το 85 στην περιβόητη αλλαγή στροφής. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει. Μπορεί να το συζητάμε πολλές φορές γιατί έγινε αυτή η αλλαγή στροφής. Έγινε. Εγώ πιστεύω ότι τα φόπλακα δεν μπήκε το 96. Το 85 μπήκε τα φόπλακα. Εκεί είχαμε αποφασίσει να γυρίσουμε τη στροφή. Και το έλεγα πάντα στο Γεράσιμο. Είχαμε κάποιες επιμέρους τακτικές διαφωνίες. Αν μου λέγατε γιατί, θα σα έλεγα ότι μου Πέτρας μια φορά που συζητάμε, Τζέιμς Πέτρας, ένας διανοητής Αμερικανός, τον Γιώργο Πανδρέου, του είχε πει θα κάνει σοσιαλισμό. Μετά από λίγο έφυγε, μου λέει δεν θέλει να κάνει σοσιαλισμό αυτό. Θέλω να φύγω από πάλι στην Αμερική, στο κέντρο μαρξιστικών μεσογειακών μελετών, τα θυμάμαι καλά. Μου λέει αυτό, μου λέει είχε το σπίτι. Ο Πανδρέου μου λέει έτσι, ο Πανδρέου. Οι άλλοι ξένοι θέλουν να το πάρουν το σπίτι, ο Αντρέας δεν μπορεί να το κρατήσει το σπίτι, μου λέει, αλλά δεν θέλει να το πουλήσει. Θέλει να το νοικιάσει. Νομίζω το 85 του Πανδρέου νίκησε στο σπίτι. Αυτό έγινε. Και έμεινε με την ψηλή κυριότητα και έδωσε την κατοχή στις δυνάμεις της άλλης. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Μπορεί να μην μπορούσε να κάνει αλλιώς. Μπορούσε να είναι τελευταία του επιλογή. Πάντως γεγονός είναι το σπίτι νοικιάστηκε το 85. Και εμείς δεν χωράμε στο σπίτι. Γιατί είχαμε κάτι άλλο. Φύγαμε. Βρήκαμε το Μάκη στην πορεία. Δεν είχαμε υπόψη μας ότι είναι κάποιος. Τον πρωτογνώστη του λέω: σας έχω ακούσει ότι είστε ένας αριστερός κεντσιανός, είστε. Έτσι μου είπε, αυτό δεν μας είπε. Δεν ήξερα τι είναι ο Μάκης, δεν τον είχα για πολύ αριστερό. Τον είχα λίγο, ο Παπανδρέου άνθρωπος, Αμερικανός εκεί. Δεν είχαμε και πολύ συμπάθεια αυτούς τους στην Αμερική, εμείς εδώ οι σοσιαλιστές αριστεροί. Στην πορεία βρεθήκαμε, γνωριστήκαμε, περπατήσαμε μαζί τότε με το εγώ μου στο ΣΑΚ, στη ΣΑΚ, στη Βασική Ανεξάρτητη Κίνηση, ΣΕΚ, ήταν ο Δημήτρης, εκεί γνωριστήκαμε με τον Δημήτρη. Δεν είχαμε κάποιες, δεν είμαστε κάποια κομματική. Μας ενδώσαν οι ιδέες μας και οι αγώνες μας για αυτές τις ιδέες μας. Μπήκαμε και κάναμε το ΕΣΚΟ, ό,τι καλύτερο έχω κάνει ζωή μου. Είναι το πιο μεγάλο ποσοστό που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου, είναι 0,21%. Πληκτικό ποσοστό. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από το 0,21% και έχω γίνει πολύ σοφός.
Το 89, εμείς είχαμε τότε τη λογική ότι η διαχείριση της κρίσης, γιατί ήταν μια κρίση τότε, θυμάστε το 2008, ήταν την κρίση διαχείρισης. Η κρίση δεν ήταν μόνο το 80 του Σιμίτη, κάνετε λάθος. Η κρίση γιατί την είχαμε καταλάβει από τότε που ήταν η επιλογή του Καραμαλή, που είχε αποφασίσει ο πατέρας του Καραμαλή. Δεν ήταν τυχαία η αλλαγή αυτής της τροφής. Εμείς την είχαμε πει τότε ότι ετοιμάζεται κάτι από πίσω. Μας λέγανε ότι βλέπουμε φαντάσματα και χήμερες. Μας λέγανε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε την πολιτική πραγματικότητα και τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές πέρα από τον Πανδρέου. Λίγο μετά, ο Βαλτέρης Πανδρέου που κατάλαβε τις πολιτικές αλλαγές. Έτσι ήταν, Στέφανε, έτσι μας λέγανε. Ο γεννηματάς στα πόδια στα αρχαιοστήνη. Και ο γεννηματάς και ο Στέφανε. Μετά καταλάβανε τελικά μάλλον ο Πανδρέου είχε καταλάβει την δική μας αντίληψη και έκανε τρίπλα τύπου Μέση με το Ζεντάκι. Ήρθε με τόσο σημείο της μάμης μια τελευταία προεκλογική, πριν φύγουμε, κομματική συγκέντρωση. Είχε βάλει ένα χαράτσι 10% στον πατέρα μου, τον γιατρό, ίσως κάτι άλλο, δεν ήταν επαγγελματίες, και 10% στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις, στα καθαρά κέρδη. Του λέγανε, δεν βάζετε μισό 100% στον τζίρο, κύριε Υπουργέ. Μας λέει, δεν θέλουμε να χτυπήσουμε το κεφάλαιο. Καταλάβαμε ότι μάλλον υπάρχει μια πολιτική επιλογή στροφής να χτυπήσουμε τις μεσαίες τάξεις αυτές που ήταν ραχοκαλιά τότε, αν θέλει τον Πασόκ, και να πάμε με άλλες κοινωνικές δυνάμεις να πορευτούμε. Φύγαμε και νομίζω δεν το μετανιώσαμε. Το 1989 ο Γεράσκος αποφάσισε να ξαναγυρίσει. Μαζί επιχείρησε να μας πείσει. Τακτικά τον ακολούθησε. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε κάτι. Είχε μια εικόνα ότι μπορούσε να παίξει ένα δεύτερο γύρο. Ότι μπορούσαν να πάρουμε να ξανακερδίσουν το παιχνίδι στην εσωκομματική μάχη του Πασόκ. Εγώ πίστευα ότι αυτό είναι, επειδή ήξερα του Πασόκου και τη λειτουργία του Πασόκου, δεν είναι ότι ήταν ένα στόχο που δεν μπορούσαμε να τον πιάσουμε. Ήταν ανέφικτο, είχε γυρίσει το τιμόνι. Δεν μπορούσε να ξαναπάει αριστερά. Το είχαμε στείλει τόσο πολύ δεξιά που δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει πια αριστερά. Και όλο το σύστημα που ήταν δομημένο δεν μπορούσε να τραπεί ούτε σε επίπεδο κομματικών σχετισμών, αλλά κυρίως σε επίπεδο ιδεολογικής χάραξης. Ο Μάξ πίστευε ότι μπορεί να κερδίσει. Τον ακολούθησα. Με έπεισε, του λέω θα έρθω μαζί σου γιατί νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Το έπαιξε σε επίπεδο κεντρικό, όχι σε επίπεδο κομματικό. Ήταν η μάχη περιβόητη αυτή του 1996. Από αυτή θυμάμαι τρεις σκηνές. Στις περιβόητες εκείνες νυχτερινές συναντήσεις, γι' αυτό είναι το 1996. Ήμουν το μικρό κομμάτι της ιστορίας που θα σας προσφέρω σήμερα είναι αυτό. Ήταν για εκείνη ο χαρακτήρας του Γεράσου. Ήταν η ιστορία για το ποιος θα γίνει πρωθυπουργός στη Βουλή. Ήταν το θέμα των δύο γύρων. Του λέγαμε μην πας στους δύο γύρους. Είναι γύρω-γύρω για να πάρουμε τους 11 του Χαραναμπόπουλου. Και την επόμενη τους αφήσουμε εμάς αυτόν πιο πολύ. Άρα θα πούμε εμείς στο δεύτερο γύρο, θα πάρουμε τον Γεράσου στο Σιμίτι και κερδίζουμε. Το έφταξα μου λέει στο Σιμίτι, το υποσχέθηκα. Δεν μπορώ να αλλάξω τα τακτική να πω γύρω-γύρω. Πρέπει να πάμε δύο γύρους. Μα τώρα θα τάξαμε τώρα στην πολιτική του λέμε ρε πρόεδρε, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Στην πολιτική παίζουμε και όποιος κερδίζει. Δεν υπάρχουν τέτοια. Αφού έχει τον πολιτικό σχισμό, δεν περνάς. Όχι, λέει, έδωσα τον λόγο και δεν τον παίρνω πίσω. Το δεύτερο, ήταν ένας βουλευτής, υπουργός, δεν θυμάμαι τον βουλευτής. Πεζόταν, ήταν μια ψήφος γιατί είχαν πάει κάποιοι να ψηφίσουν Τσοχαντζόπουλο από το Σημειωτικό για να μπει δεύτερο γύρο Τσοχαντζόπουλο, να μην πει αξίζει, κάνανε κάτι τέτοιες κομπίνες από πίσω οι γραφειοκράτες της Χαζάνα Τρικούπη και το είχαν στήσει καλό το μαγαζί. Και του λέμε, είχαμε φτάσει τόσο νόμο να παίζουμε ψήφο-ψήφο. Στα rebound, τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, και τελευταίο βράδυ ξεκατάκοπη, του λέμε, είναι αυτός ο υπουργός βουλευτή, τον πάρουμε. Τον πήρε, τι έκανε. Μου λέει, ναι, του λέω γιατί, μου είπε ότι θέλω να τον κάνω υπουργό. Και δεν το είπε, του λέω. Όχι εγώ, κάποιο άλλο το είπε. Λέει, όχι, δεν το είπα. Μα άμα θα χάσει τον ψήφο, του λέω. Δεν θα τον κάνω υπουργό. Μα και άλλοι του λέω ότι να τον κάνω και δεν τον κάνω. Και όντω δεν τον κάνω. Ο Μάκης δεν τον έλεγε, δεν τον πήρε τηλέφωνο και δεν τον έγινε. Ίσως να έκανε καμία ψήφο. Και άμα θα πει στον άνθρωπο και ποιο ήταν αυτό, γιατί χάσαμε για μία ψήφο. Τη δεύτερη ψηφορία, τη δεύτερη γύρω. Και το τελευταίο, ένα βράδυ ήταν η γιορτή κάποιου μεγάλου πολιτικού στελέχου του Πασόκ τότε. Ήταν η Γενάρη που μα μπράβο το πες. Δεν θα το πω εγώ. Και έφυγε να πάει και ξαναγύρισε μετά από λίγο. Όταν γύρισε τον έδωσε φιλιασμένο. Τι έγινε πρώτη, λέμε, τι συνέβη. Όλο το κατεστημένο μου λέει η διαπλοκή είναι απέναντί μας. Είναι δύσκολο να κερδίσουμε, αύριο πρέπει να πάρουμε τα δυνατά μας. Αλλά θα τα βάλουμε, λέει. Ήξερε ότι είχε απέναντί του όλο το κατεστημένο, το δημοσιογραφικό και το πολιτικό και το κοινωνικό και το οικονομικό. Τα έβαλε με όλους. Και έχασε, δεν πειράζει. Είπε τον περιβόητο και έρασε με χάσει. Κλείνοντας από αυτή την ιστορική μικρή αναδρομή, θέλω να πω τρία πράγματα. Έτσι απολογίζοντας την ιστορία με το τι κατάλαβε και γιατί ο Μάκης δεν μπόρεσε να πετύχει αυτά που είχε στο μυαλό του. Η ελληνική κοινωνία δεν είχε τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά μιας κλασικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Είχε απουσία πρωτογενού τομέα, είχε υπερτροφικό τριτογενή, είχε υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκηση και αυτοαπασχόληση, είχε υπερδιωγμένο δημόσιο τομέα. Ήταν δύσκολο να μπορέσει να κάνει κεντρικό σχεδιασμό και να αλλάξει μια οικονομία μόνο το κράτος.
Εάν δεν μπορούσε να εφησίσει του κεντρικού παραγωγού, μια άλλη νοοτροπία, α πούμε, να πει στου αγρότε να μην βάζουν τέτοια, να βάζουν. Είχε. Σε αυτό ο Γεράσιμος πίστευε ότι μπορούσε να το κάνει κεντρικά. Ίσως αυτό το κεντρικό, αυτά τα τρία χρόνια τα πρώτα, χάθηκε πολύτιμο χρόνο και όταν ήρθαν οι αλλαγές, δεν μας πετύχανε να έχουμε φτιάξει ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο τόσο νωρίς. Δεύτερον, η ελληνική πολιτική ζωή έχει ένα αμυγό ανατολικό χαρακτηριστικά. Οι βασικές λέξεις του ελληνικού πολιτικού λεξιλογίου είναι Μπαξίση, Ρουσφέτη, Αλυσβερίση, Ντοβλέτη, Χαΐρη και άλλες τόσες. Ο λαϊκισμός είναι στοιχείο καθοριστικό. Θυμάμαι μου είχε, μας έλεγε μια φορά ο πρόεδρος, έτσι τον έλεγα πάντα, που είχε πάει στην Καρδίτσα να αναγκαινιάσει ένα νοσοκομείο. Θυμάμαι κάποιον αναπτυξιακό έργο μεγάλο εκεί στην Καρδίτσα και τον είχε πλησιάσει ένα μεγάλο εκεί του κάμπου παραγωγό που είχε πολλά χιλιάδες στρέμματα και του είπε να βάλει το παιδί του στο νοσοκομείο Καρδίτσα. Λέει, μα εσύ δεν θες το παιδί να κάνει. Λέει, να είμαστε σίγουροι, να έχουμε λέει, την καβάτσα μας, να έχει το παιδί μια δουλειά, δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτό το πράγμα που μας το έλεγε δεν μπορούσε εύκολα να το αφομοιώσει κεντρικό. Και δεν μπορεί στο κεντρικό πολιτικό μόρφωμα, ο πολιτικό χώρο, αντί να λειτουργήσει πολιτική πρωτοπορία για να αλλάξει και να λειτουργήσει παιδαγωγικά, λειτουργήσε, παρακολούθησε αυτό το λέξιμο, τον εξέφρασε, τον ανάπτυξε και τελικά έγινε υποχειριότητα. Όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί που ακολούθησαν μετά, όποιο έταξε, έγινε πρωθυπουργό. Όποιο είπε αλήθεια, δεν έγινε. Ο ένα είπε θα μα βάλει στην Ευρώπη, θα μα κάνει ευρωκράτο, είδατε τι γίναμε. Ο άλλο είπε τα ξεπανίδε του κράτου, είδατε τι έγινε. Ο άλλος είπε ότι λεφτά υπάρχουν, συγγνώμη, δεν υπήρχαν, από ό,τι φάνηκε. Είδε τι έγινε. Ο Σαμάρκα έξεφε τα ζάπια, έταξε, έγινε ο Υπουργός. Και ο κύριε Υπουργέ, και ο Τσίπρας έσχισε σε μνημόνια και τώρα θα επανοικοδομεί. Παίξαμε με τον λαϊκισμό του κόσμου και αυτό το πράγμα το εκθρέψαμε. Και δεν το αλλάξαμε. Έτσι ο Γεράσιμος δεν ήταν τέτοιο άνθρωπο. Είχε να έλεγε πάντα τη θέση του. Είτε άρεσε είτε δεν άρεσε. Και δεν έκανε πίσω ποτέ από αυτήν, αν δεν πίστευε ότι έχει κάνει λάθος. Αυτό το πλήρωσε. Γι' αυτό είμαι το Γεράσιμο. Γιατί ποτέ δεν έκανε πίσω απόψη. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να δημούμε αυτού του πολιτικού. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Το Πασόκ επίση τέλο ακόμα δομήθηκε σε ένα χαρακτηριστικό πλήρω. Στα πρότυπα ενό κομμουνιστικού κόμματο. Δηλαδή στα πρότυπα του ΚΚΕ. Ο δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, παρότι στην αρχή είχε κάποια δημοκρατικά χαρακτηριστικά, στην πορεία τα στοιχεία του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού που είχε βάλει μέσα στο DNA του, τα οποία δεν ήταν κυρίαρχα στα αρχαία λόγω της ανάγκης να συνδεθεί με την εξουσία και να λειτουργήσει της προσωποκεντρικότητας του κόμματος Ανδρέα Παπανδρέου, μαζί με αυτή τη ισχυρή γραφειοκρατική ομάδα, την περιβόητη Τρόικα, που δομήθηκε πάνω στη λεγόμενη κολόνα των Ανικάνων, δηλαδή ο πιο ανίκανος έτρωγε τον από κάτω για να μην τον φάει ο επόμενος, άρα να υπάρχει κάποιος από κάτω πιο ανίκανος από αυτόν και να μην κινδυνεύει ποτέ να χάσει. Δομήθηκε πάνω σε ένα συνεκτικό ιστό στην ομή της κομματικής και συνέχεια της κυβερνητικής εξουσίας. Όταν αυτός ο ιστός αποδομήθηκε, το κόμμα διελύθηκε. Γιατί αυτή η κομματική διελγένεια δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Είχε μάθει μόνο αυτό να κάνει. Αυτό και ο Γεράσιμος με αυτούς δεν είχε καμία σχέση, κυρίως αισθητική. Και μετά βεβαίως δεν είχε καμία σχέση πολιτική και με από αψηθέσεις και από άψη αρχής. Με το κομματικό γερατέο του καλά του Κούπη δεν τα είχε ποτέ καλά και δεν θέλει ποτέ να τα αποκτήσει καλά. Και αυτό το πλήρωσε. Και το έκανε συνειδητά. Και γι' αυτό δεν το μετάνιωσε ποτέ του. Και γι' αυτό είμαι πάντα αιώνια πιστός του. Σύντροφοι. Μετά από εμάς μένουν μόνο οι ιδέες μας και οι αξίες μας. Ο Μάκης δεν είναι σήμερα εδώ. Οι ιδέες του είναι πάντα παρούσες, ζωντανές και ομαλές, είτε νικηφόρες είτε ηττημένες. Πάντα επίκαιρες γιατί συνδέονται με ένα παράγοντα. Με τον ενεργό, δρόντα ελληνικό λαό, με αυτόν που θέλει να πάει τον τόπο μπροστά, να τον πάει ένα βήμα παραπάνω, να τον πάει σε μια εθνική, παραγωγική, αναπτυξιακή πορεία. Σε αυτές οι ιδέες θα είμαστε εδώ να τις πάμε στους επόμενους και στους επόμενους και στους επόμενους μέχρι να είναι πάντα επίκαιρος όσο θα υπάρχει αυτός ο ενεργός δρόν ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι μαρόδης ως γνήσιο ατίθαστο τέχνο πολιτικού του Γεράσιμου Αρσένη.